που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται πάνω από το κεφάλι των εργαζομένων, των απολυμένων, όπως είμαστε εμείς σε διαθεσιμότητα με προσωρινά μέτρα, στο μυαλό του ανθρώπου περνάνε όλες τις σκέψεις. Άμα ξυπνάει το πρωί, σκέφτεται την εφορία, τα χαράτσα, τη ΔΕΗ, το έμφυα, έχει δεκαπλασιαστεί η εφορία, βρίσκεται κάποια στιγμή σε αδιέξοδο και μετά ο κάθε άνθρωπος εισπράττει τα γεγονότα τα εξωτερικά με διαφορετικές απόψεις. Ο συνάδελφός σας? Ο συνάδελφός μας ήταν ένα άτομο χαμηλών τόνων. Το τελευταίο διάστημα κοίταγε να πάρει σύνταξη στο γεμιωμένη. Δεν του βγαίνανε τα κουτιά που λέμε όσον αφορά τα ένσημα. Φοβόμαστε όλοι μας την απόλυση, διότι τούτη τη στιγμή είμαστε με προσωρινά, που δεν θα σημαίνει τίποτε. Έχουμε ένα προσωρινό μεροκάματο και καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στον κάθε άνθρωπο που είναι απολυμμένος. Mm-hmm. Είσαι διαθεσιμότητα. Το δικαστήριο είναι τις 27 του μήνα, που δεν ξέρουμε αν το κερδίσουμε. Αν το χάσουμε, αν και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος της όπως και στα ασφαλιστικά.